τον Νιάημερο του 2015 έχει ξεκινήσει ήδη να προετοιμάζει η Δημοτική Αρχή. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Γιάννης Ιωαννίδης δηλώνει πως οι τιμές ενοικίασης των πάγκων θα παραμείνουν ίδιες σε σχέση με πέρσι, ενώ μικρές αλλαγές για την κάλυψη του χώρου σε περίπτωση βροχόπτωσης προγραμματίζονται. Πραγματικά είμαστε σε συζητήσεις αυτή τη στιγμή για να δούμε αν μπορούμε και καταφέρουμε χωρίς μεγάλη αύξηση του κόστους να μπορέσουμε να κλείσουμε τουλάχιστον από πάνω όλο το κομμάτι της έμπορου πανηγυρίως. Πιστεύω είμαστε σε καλό δρόμο. Αυτές τις επόμενες μέρες θα δείξει πώς θα καταλήξει το θέμα. Γενικά δεν έχουμε μεγάλες αλλαγές. Είμαστε στα ίδια επίπεδα με πέρσι. Έχουμε επιλέξει να κρατήσουμε τα ποσά στα ίδια επίπεδα για να μην δημιουργήσουμε λόγω της οικονομικής κρίσης κάποια άλλα προβλήματα. Σε γενικές γραμμές είχαμε πει ότι θα κάνουμε μια προσπάθεια για να αλλάξουμε και το μέρος κάποια στιγμή. Βλέπουμε λόγω των οικονομικών δυσχεριών ότι είναι λίγο δύσκολο για φέτος. Του χρόνου θα είναι μια καινούργια συζήτηση. Να πούμε πάλι ότι με το τέλος του τριημέρου, τετραημέρου θα έλεγα καλύτερα, ξεκινάει η σύνταξη του νέου κανονισμού. Θα προχωρήσουμε σε κανονισμό, γενικό κανονισμό για το Νιάημερο, το οποίο πιστεύουμε θα ευοδώσει ακόμα περισσότερο στο μέλλον, στα οικονομικά μας. Στόχος φέτος είναι να αυξηθεί η επισκεψιμότητα των πολιτών, σύμφωνα με τον κύριο Ιωαννίδη, ενώ δηλώνει πως το φετινό πανηγύρι στην Κοζάνη θα είναι το πιο φθηνό από όλα της περιοχής. Είμαστε στα ίδια επίπεδα με πέρυσι. Οι χώροι είναι οι ίδιοι, είμαστε στα ίδια επίπεδα με πέρυσι. Επιλέξαμε να μην κάνουμε κάποιες αυξήσεις. Είμαστε τα πιο χαμηλά πανηγύρια της περιοχής οικονομικά. Και θα το δούμε για τον χρόνο αν θα κάνουμε κάτι διαφορετικό. Ακόμα δεν είμαστε σε αυτό το σημείο. Τα χρήματα θα βρεθούν από τους εκθέτες κυρίως, οι οποίοι απολαμβάνουν και το τελικό προϊόν, το οποίο έχει στόχο να αυξήσει την επισκεψιμότητα του χώρου μας. Έτσι.